έχει μηνύματα που και τότε και σήμερα είναι επίκαιρα. Το πρώτο και βασικό μήνυμα είναι ότι με αγώνες και με θυσίες υπάρχουν κατακτήσεις. Και πολλές φορές αυτές οι κατακτήσεις μπορεί να αργήσουν να έρθουν, αλλά είναι αποτέλεσμα αυτών ακριβώς των αγώνων. Γιατί το Κελλέρ ξεκίνησε αυτό το δρόμο και μετά από 20-25 χρόνια ολοκληρώθηκε η απαλωτρίωση των τσιφλικιών στη χώρα μας. Όμως αν δεν υπήρχε αυτή η μαζική εξέγερση τότε, δεν θα υπήρχε και αυτό το αποτέλεσμα και σήμερα να έχουμε γη στα χέρια μας, γη η οποία βέβαια κινδυνεύουμε να τη χάσουμε και κάθε χρόνο χιλιάδες συναλλαγούμε, 17,5 χιλιάδες για την ακρίβεια κάθε χρόνο εγκαταλείπουν την καλλιέργεια και δεν μπορούν πλέον να έχουν ένα εισόδημα επιβίωσης. Δεν μπορεί να γίνουν με αυθόρμητες κινήσεις όπως μας λένε ή να ξεσηκωθούν από μόνοι τους οι αγρότες ένα πρωί να μαζευτούν κάποιες χιλιάδες και να κάνουν μια κινητοποίηση. Και το Κελλέρ ήταν αποτέλεσμα της οργάνωσης. Πρώτα εμφανίστηκαν οι αγροτικοί σύλλογοι, πρώτα στην Καρδίτσα, μετά στη Λάρισα, μετά στο Βόλο, στη Μαγνησία, μετά στα Τρίκαλα και εμφανίστηκαν και με τη βοήθεια των τότε εργατικών κέντρων που υπήρχαν. Που δείχνει επίσης ακόμα ένα γεγονός που είναι σημαντικό για μας, ένα συμπέρασμα ότι μαζί και με τους άλλους, τους εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, την νεολαία, όλοι που δεχόμαστε από αυτή την πολιτική μαζί, όλοι μαζί μπορούμε να έχουμε και κέρδη να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές, να βάλουμε υπόδειες σε αυτές τις πολιτικές που μας μειώνουν το εισόδημα και μας φτωχαίνουν.